Λοιπόν, ήρθε η στιγμή έτσι να κάνω και μία μικρή αποκάλυψη. Συγγνώμη, Κάτια, μου παίρνω πρωτοβουλία. Γιατί είχε και μπλεξίματα με την αστυνομία η Κάτια μας όταν έκανε το μάστερ σου στην Αγγλία, στο Νότιχαμ. Δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, επίεν να σε συλλάβουν για έναν καροτσάκι του σούπερ μάρκετ. Είναι που ψούμνησε και πήρε το έσου. Ακόμα αν επίεν να μου πίσω από σπίτι, μου είχε άλλο 4-5. Θα να πάω σίγουρα μέσα. Όπα. Λοιπόν, ακούω να σας πω αυτό ότι με συνηθίζουν οι φοιτητές. Όχι εγώ, απλά εγώ πιάσαμε. Ναι. Οι φοιτητές. Το μάστερ με εμένα ήταν, είχα έξοδο δύο φορές την εβδομάδα να πάω. Ήταν πολλά απαιτητικό. Μπορεί να διαβάζα 15 βιβλία κάθε φορά. Ναι. Ήταν politics, contemporary history, πολύ διάβασμα. Είχα δύο φορές την εβδομάδα. Το υπόλοιπο είναι βαρκούμενο. Οπότε ανέλαβα στο σπίτι με τις συγκάτοικες μου να πιένω στο σούπερ μάρκετ. Ήταν μια ενδιαφέρουσα ανασχόληση που είχα. Σίγουρα. Έτσι μπορούσα να τα κουβάλω σπίτι, τις σακούλες. Ναι. Έβαλες το κέρμα και πιάνεις το. Ναι. Ψουμνίζεις. Ευτυχώς ήταν στην επιστροφή μου που ήταν γεμάτο. Ναι. Η λογική δηλαδή λέει ότι μετά το ψώνισμα το παίρνεις. Και μετά το καρότσι. Αλλά στην Κύπρο γίνεται το πράγμα. Εντάξει, okay, ήταν ναι, λάθος. Αν είναι κοντά από το σούπερ. Κοντά ήταν, εντάξει. Ήταν κοντά, οπότε ρέζει να το πάρει. Απλά ήταν πιο αστυνομικοί. Είναι, είδαμε με έτσι και λίγο, ξέρεις, φέρνω πιο άλλο χώρο τέλος πάντων. Ναι, είχα ένα το καπελού μου, ξέρω, ήταν και κρυάδα. Σταματήσαμε. Where are you going? Home, λαλό τους. Και μετά ξεκινήσαμε. Πήραμε σπίτι, συνοδεία των αστυνομικών. Άφησα το ψούμι να το ξέφωτα να πάω να το πάρω, γιατί πρέπει να πάω. Εγώ τέλος πάντων πήγα μαζί. Αν είσαι και πράγματα του ψυγείου, ρε κουμπά. Έδωσα μου warning ticket, πράγματα κλπ. Εντάξει, με πιστεύει κανένα. Ευτυχώς που είχα να το δείχνω. Μαυροτούν πάνω να μείνει για κάτι. Ναι, εντάξει, σου λέω πίσω, είσαι ένα άλλο 3-4. Έλεος δηλαδή. Ρε κουμπά, ρε λισσαρκών και τούτε πάνω του να. Επορωθήκαν να κάνουν υπέρμετρο ζήλο τη δουλειά του δηλαδή.